Ενεργειακό συναγερμό σήμανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία προειδοποιεί πως το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 250 ευρώ τη μεγαβατόρα σε περίπτωση που διακοπούν εντελώς οι ενεργειακές συναλλαγές με τη Ρωσία. Although governments have intervened and have helped slow energy inflation, energy prices stand 39.2% above their levels one year ago. Market-based indicators suggest that global energy prices will stay high. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, όχι μόνο δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης της ενεργειακής ακρίβειας, αλλά αντίθετα το ράλι των ανατιμήσεων αναμένεται να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι τιμές ανεβαίνουν, θα μείνουν ψηλές όπως πάνε τα πράγματα τώρα, θα μείνουν ψηλές τουλάχιστον μέχρι το 2024-2025. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πως η Ευρώπη κινδυνεύει με δελτίωση στο φυσικό αέριο το χειμώνα και ζητά άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης ενέργειας. Τα κράτη-μέλη θέτουν σε λειτουργία σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας, με την Ελλάδα να βάζει μπροστά την επιχείρηση θερμοστάτης στο δημόσιο. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί, γιατί σήμερα δυστυχώς τα κτίρια μας στη δημόσια διοίκηση δεν είναι αρκετά έξυπνα για να προλαμβάνουν καταστάσεις. Ενστάσεις για το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα διατυπώνουν υπάλληλοι του δημοσίου. Από τις συνθήκες που υπάρχουν στο δημόσιο, η κατάσταση, αν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση, θα γίνει ασφυκτική. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ανάσα έναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να πάρουν οι καταναλωτές με τα αναδρομικά του ρεύματος. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και να μείνει ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι με βάση το λίγοντα του ΑΦΜΗ για να διαχειριστούμε την κίνηση. Θα αντλεί τα στοιχεία αυτόματα από την ΑΔΕ, αυτό που λέτε κύριε Παπαδάκη. Άρα θα αντλεί και τα στοιχεία του εισοδήματος, θα αντλεί και τα στοιχεία τα οποία αφορούν το μετρητή. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους δικαιούχους μέσα στον Ιούλιο.